κρατική τηλεόραση κάνει την προπαγάνδα. Γιατί οι άλλοι κάνουν τα καλύτερα. Τα ίδια. Επειδή πρέπει να τραυματίζουν εμένα και να μου δώσουν σκέψη ότι αύριο μεθαύριο η κόρη μου ή η εγγονή μου θα έχει να κάνει με έναν Ιρακινό, με έναν Μωαμεθανό. Και θα μου αλλάξει τις συνήθειες, τη θρησκεία, την παραμονή μου εδώ. Γιατί. Μπήκε μέσα στα σπιτικά μας το θέμα αυτό, ναι. Και έχει πέσει θλίψη τώρα μέσα και στην ελληνική κοινωνία. Και αν πω εγώ ότι σταματήστε αυτές τις ροές των μεταναστών, δεν τους θέλουμε να έρθουν εδώ. Και θα πούνε ο μεγάλος φασίστας. Ο γιατρός που ήταν πριν αριστερός, τώρα έχει γίνει φασίστας. Δεν τους θέλουμε εδώ. Γιατί δεν μπορούμε και παραμπορούμε. Εάν δεν τους δώσεις φαΐ, δεν τους δώσεις ψωμί, δεν τους δώσεις να κοιμηθούν, σε λίγο θα φτιάξουμε όλη την Ελλάδα να πέραν το ξενοδοχείο να μένουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Γιατί αυτά που λέτε, γι' αυτό δεν σας γουστάρουν τώρα μέσα. Γιατί να μείνουν εδώ μέσα. Εγώ δεν τους θέλω. Εγώ στο χωριό μου στις Καλλιτιές έχω 15 άτομα που πεινούν. Ναι, ποιος θα τους φροντίζει για τους ανθρώπους. Γιατί να πάρω την τσάντα μου φορτωμένη με φαγόσιμα, να την πάρω στο λιμάνι και να μην την πάρω στις Καλλιτιές. Τους ανθρώπους που τους βλέπω κάθε μέρα και φύτων ζουν. Ποιος θα με αναγκάσει να το κάνω. Η προπαγάνδα, η κρατική με φέρνει σε αυτό το σημείο να φανώ φιλέσπροχος και φιλάνθρωπος. Λυπούμε που το λέω, αλλά όλη αυτή η προπαγάνδα είναι αυτή που μας στρέφει εκεί σε αυτό το σημείο να δώσουμε στους αυτούς τους ανθρώπους που λιμοκτονούν, που είναι. Η διπλανή μας όμως είπε ο Κλεάνθης, γιατί στο νοσοκομείο έχετε πάει να δείτε πόσοι άφοροι υπάρχουν και δεν έχουν αγοράσει τα φάρμακά τους. Σήμερα το πρωί πήγα να πάρω χρήματα από το νοσοκομείο και έρχεται ένας δικό μας Ροδίτης που τον ξέρω πολύ καλά. Και μου λέει, ρε γιατρέ, 15 ευρώ θέλω να πάρω το φάρμακο της γυναίκας μου. Δυστυχώς καθυστερήθηκα κάπου αλλού. Τώρα, όταν πήρα λεφτά, έψαξα να τον βρω, δεν τον βρήκα. Εδώ στο σταθμό και λοιπόν, βοήθεια, αυτό το πράγμα γιατί. Τα βλέπετε κι εσείς. Πώς θα γίνει δηλαδή να ξεκινήσουμε. Και στο κάτω-κάτω ξεκίνησε, έχει τον πόλεμο εκεί. Ποιος τον κάνει τον πόλεμο. Εγώ τον έκανα τον πόλεμο. Τον έκανε η Γαλλία, τον έκανε η Αγγλία, τον έκανε η Αμερική, η Ρωσία. Όποιος θέλει τον έκανε. Εγώ δεν τον έκανα. Και να έρθουν να τον φροντίσουν αυτοί. Εγώ γιατί να το κάνω. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή τώρα να μπαίνουμε στην αιτιολογική ανίχνευση του προβλήματος, είναι ένα πρόβλημα που το ζούμε. Όχι, κάνουμε μια κουβέντα, πρόεδρε μου. Τον τουρισμό. Αυτή την ώρα έχει πρόβλημα το ελληνικό νοικοκυριό, το ελληνικό με αυτά που βλέπει. Πώς δεν έχει. Έχουμε περάσει σε θλίψη με όλα αυτά τα οποία. Λες και είναι τραγικό αυτό που γίνεται κανένα. Δεν σου κάνει όρεξη να δουλέψει, δεν σου κάνει όρεξη. Πώς θα πάρει μπροστά αυτή η ψυχολογία. Και δεν είναι το φαγητό και το ρούχο που θα δώσει. Είναι το αύριο τι θα γίνει. Με αυτή την αλλαγή που θα γίνει, την πληθυσμιακή, την θρησκευτική, όλα αυτά του τι θα γίνει. Τι θα κάνουμε. Τι θα κράτος εδώ. Τέτοιε απόψει όμω αγαπητέ μου Θωμάκη, ξέρεις πόσο σε συμπαθώ, δίνουν ρίχνουν νερό. Εμένα με εντυπωσιάζει πάντως ο κύριος ο Τρίλης, άνθρωπος την ακροδεξιά, αγαπητέ μου Βαγγέλη, θα την δούμε αύριο μεθαύριο και θα έχει ένα 80%. Δυστυχώς είναι μια πρόβλεψη αρκετά. Και δεν θα τολμήσουμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή η άποψή μου εμένα αυτή τη στιγμή που εκφράζω αυτή την αντίληψη, την εκφράζω, ξέρεις γιατί, φοβάμαι. Ναι, εγώ αισθάνομαι φόβο αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι λιγάκι υπερβολικό, αγαπητέ μου Θωμά. Γιατί είναι υπερβολικό. Όταν μου έφτασε τη σύνταξη από τα 1500 στα 500 ευρώ, τη σύνταξη γιατί να μην φοβάμαι. Μετά από 35 χρόνια δουλειά, με ασχολείς πάρα πολύ. Του έχει 2 εκατομμύρια μετανάστες, γίνεται εκεί πέρα. Του έχει με ένα κομμάτι ψωμί και του έχει πεταμένο σε μια άκρη εκεί πέρα. Και δεν του δίνει σημασία κανένα. Εμεί έχουμε 50.000. Αλλά εμεί κάναμε αυτό το πρόβλημα, το αναγάγαμε σε ένα μείζον πρόβλημα. Πρόβλημα ανθρωπιστικό, ενώ αυτοί τους έχουν σε μια γωνιά και κάθονται. Περίμενα όμως τώρα, περίμενα όμως τώρα και θέλω να ακούσω παρακαλώ πώς είναι δυνατόν να έχει αυξηθεί ξαφνικά όλο αυτό το ρεύμα, αυτή η ροή μεταναστών και προσφύγων. Βέβαια, αυτό είναι το ροή. Είναι θέμα πολιτικής. Δεν ήταν τυχαίο. Κάτι συνέβη, ρε παιδιά. Εδώ τώρα παρόλο που ξέρετε τις απόψεις. Δεν δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των μεταναστών στην Τουρκία. Ο ίδιος ήταν και πριν. Ωραία. Να μην έχουν συσχετισμό στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήταν όλοι οι πρόσφυγες του Συρίας. Είχαμε μέσα και οικονομικούς μετανάστες. Και τώρα έχουμε. Και τώρα. Ο πόλεμος υπήρχε από τότε. Δεν έγινε τώρα τη Συρία. Αυτό θα έπρεπε. Βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπήκανε. Ναι. Και δεν ήταν φταίει μόνο η κυρία Τασία, όπως είπε ο κ. Λοδίδης. Φταίει όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εγώ δεν αποσύρω την αποσυνταφή στην Τασία. Και ο Τσίπρας φταίει και ο Βαρουφάκης φταίει και όλο ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Έτσι.